Μας πείτε να μας τα πει ο κύριος Ζέρβας. Παρακαλώ. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, πώς είστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Βγάζουμε κομπιουτεράκια εδώ. Λείπει και ο Καρίδας. Με τόση παρέα μαζί του κάτι έχουμε μάθει. Ναι. Λοιπόν, τριποντέλα, ε. Ναι, κάποιος τα είχε πει. Ναι, ναι, ναι. Ότι ψουτάρει καλά και παίζει και τέσσερα, ε. Ναι, κάποιος διευθυντής. Ναι, 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 ναι. Τα είχαμε συζητήσει, φίλε. Τα είχαμε συζητήσει. Ναι, ναι, είναι καλός. Είναι καλός και παρατηρώντας και τα νούμερά του στο κολέγιο ήταν διαρκώς αυξανόμενα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν θα γίνει τώρα ο Moses Wright ποτέ. Όχι, ρε φίλε, καλός τέρ. Δεν θα γίνει, ναι. Όχι, όχι. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να. Αυτό το σουτ όμως μέχρι στιγμής. Βάζει το σπόρο της αμφιβολίας στην αντίβαλη άμυνα όμως. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Είπες τώρα. Ακριβώς. Δεν ξέρετε, νομίζω θα το δίνει από επιλογή το σουτ αυτό, αν θα το παίρνει από επιλογή ο Ολυμπιακός όταν το μάτς παίζεται. Όχι, αλλά θα είναι άλλη μια επιλογή. Ναι, ναι. Θα είναι άλλη μια επιλογή. Δεν θα σχεδιάσει καμία επίθεση για να βγαίνει ο Ράιτ να στο άλλο τρίποντα. Δεν είναι πλάις, ας πούμε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, αλλά. Πολύ σωστά το λέμε, ναι, ακριβώς. Απλά θα είναι μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τέταρτο ενδεχόμενο σε ένα site. Δεν αρέσει, σουτάρει πλέον ο Βέσελη. Όλοι πρέπει να σουτάρουν. Αν δεν σουτάρεις δεν έχεις ελπίδα, δεν, καμία ελπίδα να πει. Ειδικά αν χρειαστεί να παίξεις κάποια λεπτά στο 4, ναι. Το χρειάζεται αυτό. Εννοείται. Πάντως γενικά εντάξει, μπορεί το τρίποντο να έχει μείνει χθες, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει μια μαγική τέταρτη περίοδο. Mm-hmm. 16 πόντι από τους 26 του Ολυμπιακού, 16 πόντι από τους 20 που πέτυχε και νομίζω ότι ήταν το μοναδικό που δεν είχε προβλέψει ο Ρέστος Αστέρας. Ναι. Κοίταξε, δύο εμφανίσεις ήταν αυτές, δύο παίχτες ήταν αυτοί που έγιναν την πλαστικά υπέρ του Ολυμπιακού, άποψη δική μου. Ναι. Μια αδιαφυσβήτητα ο Ράιτ. Ναι. Ο οποίος πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μαγικός. Ο δεύτερος. Παπα-Νικολάου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Παπα-Νικολάου. Φίλε, έχει πάρει μεγάλα σουτ, τα έχει βάλει, τους έχει κόψει πόδια 2-3 φορές. Γενικά, λέω, έχει φανεί λιγότερο. Γενικώς αυτό το παιδί το έχει να φαίνεται λιγότερο. Θυμίζω εκείνο το Final Four που όλοι μιλάνε για το πενταχτάρι του Πρίντεζη και ο Παπα-Νικολάου έχει βάλει στους δύο αγώνες σε εκείνο το Final Four 70 πόντους με 100% ευστοχία. Ακριβώς. Και όλοι λένε το Final Four του Πρίντεζη που έβαλε το πενταχτάρι. Ακριβώς και είναι νομίζω και το γεγονός ότι κάνει τα πράγματα που δεν φαίνονται πολλές φορές. Παίζει 4, τσακώνεται με χοντρούς, spy screen. Έχεις κάτι με τους χοντρούς. Όχι, συγγνώμη, Μιχάλη. Έχεις με τους κοντρούς, έχεις και με τους χοντρούς. Να μην πω. Είναι μαγικός ο Παπα-Νικολάου φέτος. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει, παιδιά, από το τέλος του πρώτου γύρου και έπειτα να κάνει 14 νίκες σε 18 αγώνες, που είναι μαγικό πράγμα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το πώς έχει φτάσει σε αυτό το κομμάτι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ μεγάλη απόρρεια και της εικόνας του Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Ολυμπιακού. Πάντα υπάρχει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής διαφορετικός, αλλά η σταθερά που ακούει το όνομα του Παπα-Νικολάου είναι πάντα εκεί. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τις 12 ετούς παρουσία του στον Ολυμπιακό, με διάλειμμα 2,5 χρόνων, είναι ο συντηρητικός κρίκος. Είναι από τους παίκτες που όταν θα σταματήσουν τον μπάσκετ, θα καταλάβει ο κόσμος στον απόλυτο βαθμό τι δίνει σε μια ομάδα, έτσι. Ναι, και δεν κάνω καμία σύγκριση μπασκετική του Σπανούλη, του Πρίντιζη και του Παπα-Νικολάου. Καμία. Προφανώς γιατί μάλλον δεν μπορεί να γίνει κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, χωρίς να κάνω καμία τέτοια σύγκριση σχέση με την μπασκετική ποιότητά τους, νομίζω ότι ως αρχηγός είναι ο ιδανικότερος. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιου. Αυτής της ομάδας, έτσι όπως την έχει δει ο Μπατζόκας. Ναι. Ακριβώς. Είναι και στα αποδυτήρια πάρα πολύ σημαντικός. Και εκτός αποδυτήριων πολύ σημαντικός, γιατί δεν είναι μυστικό ότι οι ομάδες βλέπονται και εκτός. Πάνε και τρώνε μαζί παίκτες, μαζεύονται σε σπίτια έτσι. Όλα αυτά είναι νομίζω ότι πάρα πολύ κομβικά και ο Παπα-Νικολάου το έχει πάρα πολύ αυτό, χωρίς να μειώνουμε όπως λες όχι μόνο την αξία των δύο προαναφερθέντων αλλά και την ηγετική τους ικανότητα. Ήταν πολύ καλή. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι ειλικρινά δεν το περίμενα τόσο δύσκολο. Το περίμενα δύσκολο. Ήμουν από αυτούς που ποτέ δεν έχω πέσει την παγίδα του ότι επειδή οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν φιλικές σχέσεις θα κάτσει ο Ερυθρός Αστέρας να χάσει ή ο Ολυμπιακός ας πούμε να χάσει. Πάντα τα παιχνίδια τους είναι σκυλομαχίες, έχουν κρυφθεί με πολύ μικρές διαφορές. Είτε στο Βελιγράδι είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά. Και νομίζω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο μπαίνει πάρα πολύ συγκεντρωμένα, μπαίνει πολύ σωστά, δεν είναι καλή. Έτσι. Το γεγονός ότι καταφέρει να νικήσει, να προκριθεί στα play-off απευθείας που για μένα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία για φέτος του Ολυμπιακού. Ειδικά αν δούμε πώς ήταν το Δεκέμβριο η κατάσταση. Και τι λέγανε πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει στα play-ins. Αυτά όλα τα βάζουμε στην εξίσωση εννοείται. Αλλά σαν παιχνίδι νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα καμπανάκι.
Γιατί έχει κάνει πολλά καλά πράγματα ο Ολυμπιακός, δηλαδή έχει κάνει 27 assist, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έχει κάνει μόλις ένα λάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Τελειώνει το πρώτο με 8 και η τελική συγκομιδή λάθων είναι 9. Αλλά έχει χάσει και 16 κατοχές από αυτό. Αμυντικά ριμπάου. Το μελανό σημείο αυτό ήταν. Που νομίζω ότι είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που γίνεται. Και ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ που το είπε ο Μπαρτζόκας. Ναι. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό. Γιατί επειδή ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει την άμυνα με αλλαγές. Μέχρι το τέλος, όπου πάει η φετινή του ευρωπαϊκή ιστορία, θα είναι με αλλαγές και καλά κάνει. Γιατί αυτό τον βολεύει πολύ. Πρέπει όμως παράλληλα να βελτιώσει τη λειτουργία του στο αμυντικό rebound. Γιατί το να έχει παίξει μια πολύ καλή άμυνα για 22 δευτερόλεπτα και να χάνει το rebound ακυρώνει την πολύ καλή προσπάθεια στην άμυνα, έτσι. Έτσι. 28 πόντους πήρε ο Ολυμπιακός Αστέρας από 6 κατοχές. Mm-hmm. Είναι υπερβολικό το νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και αυτό το βγάζει στο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, έτσι. Σίγουρα και το ταλέντο του Νέντοβιτς, η δημιουργική ικανότητα του Τεόντοσιτς, το εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε ο Μπολομπόη ήταν στοιχεία. Και ο Χάγκα ήταν και ο Γκεντράιτης ήταν καλή, οκ, okay, ναι, αλλά. Ο Χάγκα κάποια στιγμή έχει βάλει τόσο πολλά τρίποτα που δεν τα έχει βάλει ποτέ στην καριέρα του. Γελάει και ο ίδιος. Έχει 5 στα 6 και ένα airball. Αλλά πρέπει να κοιτάξει στα επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν τα πάντα να μην χάνει τα rebound. Έτσι. Αυτό είναι το μοναδικό μελανό σημείο της χθεσινής βραδιάς. Συν του ότι για πρώτη φορά φέτος δέχτηκε 50 πόντους σε 20 λεπτά. 25 στο δεύτερο δεκάλεπτο, 25 στο τρίτο. Έτσι. Το γεγονός ότι νίκησε είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται, αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όχι πώς παίζεις. Αλλά επειδή στα play-off αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι δεδομένο ότι το επόμενο 20ήμερο μέχρι το τζάμπολ των play-off, γιατί τόσες είναι οι μέρες που απομένουν, πρέπει να γίνουν κάποιες δουλίτσες που νομίζω θα τον αυξήσουν πολύ. Μεγάλη εβδομάδα είναι τα play-off. 23 Απριλίου, 20 μέρες πα. Α. Σε 20 μέρες αρχίζουν. Okay. Σίγουρα αυτό το πρόβλημα θα λυθεί με την επιστροφή του Μιλουτίνοφ και του Πετρούσεφ σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Ψηλώνει ο Ολυμπιακός αρκετά και με τους δύο. Αλλά νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι είναι ένα καμπανάκι και ότι κάποιοι παίκτες του νομίζαν ότι θα τελειώσουν εύκολα τη δουλειά. Και γι' αυτό κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και τώρα τι βλέπεις τώρα για να κλείσουμε με αυτό? Εντάξει, όλα δείχνουν Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, σίγουρα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και το παιχνίδι στο Μόναχο, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι και για τον Παναθηναϊκό παγίδα. Όπως το χθεσινό του Ολυμπιακού ήταν παγίδα και αποδείχτηκε, άσχετο αν δεν έπεσε μέσα. Έτσι είναι και το σημερινό για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός το πιο πιθανό, εννοείται. Εννοείται. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό σταύρωμα με βάση την εικόνα της Μπαρτσελόνα που αγκομάχησε χθες να νικήσει τη Μακάμπη. Δεν παίζει το μπάσκετ που περιμένανε στη Βαρκελόνη. Έτσι. Επιμένω ότι έχει πολύ καλύτερο ο προπονητή Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα, έτσι, πολύ πιο έμπειρο. Και αυτό ίσως να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη σειρά, αλλά ας περιμένουμε και τη σημερινή αγωνιστική. Ναι. Για να δούμε. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να νικήσει και ο Ολυμπιακός τη Φενέρ, έτσι. Ναι. Που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Είναι όπως είναι η Φενέρ αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε μια εβδομάδα θα τα ξέρουμε όλα. Ωραία. Χαίρετε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε.